στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεανών Γουδεπούλου. Σήμερα έχουμε την βιβλιοπαρουσίαση του Γιώργου Δάμψιου, το Τρίπτυχο των Ευχών, παρουσιάζει το βιβλίο του το Τρίπτυχο των Ευχών. Είναι από τις πρότυπες εκδόσεις Πηγή. Ο Γιώργος το ξέρετε σχεδόν οι περισσότεροι. Κοντά μας βρίσκονται και θα μιλήσουν η Ευαγγελία η Παπανίκου, ο Αλέξανδρος ο Ακριτίδης. Την παρουσίαση θα συντονίσει ο Γιάννης ο Τσιγουμάκης. Αποσπάσματα θα σας διαβάσω εγώ. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο φιλόξενο χώρο. Ευχαριστούμε την κυρία Ούλα Κοτσάλου που μας φιλοξενεί. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι προσωπικό σχετικά με τον συγγραφέα τον Γιώργο. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σήμερα είμαι εδώ στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου. Τον Γιώργο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και θεωρώ τον Γιώργο πολύ καλό φίλο, πάνω απ' όλα, και συνάδελφο. Νιώθω επίσης ιδιαίτερα τυχερός γιατί ήμουνα κοντά στο ξεκίνημα της εξέλιξης του Γιώργου της συγγραφικής από τα πρώτα βήματα και βλέπω την εξέλιξη του τη συγγραφική. Του έχω πει ιδιωτικά, προσωπικά, ότι είμαι πολύ περήφανος που είμαι φίλος του και θέλω να το πω και δημόσια. Αυτά τα λίγα, τα προσωπικά. Τώρα, σχετικά με τον Γιώργο, λίγο πολύ γνωρίζετε για τον Γιώργο, γεννήθηκε στην Άουσα. Εκτός από τη συγγραφή, του αρέσει να διαβάζει πάρα πολύ και αυτό το ήξερα από τα πρώτα χρόνια της γνωριμίας μας. Είναι gamer και επίσης παίζει και πολύ καλό μπάσκετ, κάτι που δεν το γράφει στο βιογραφικό του. Αποτελεί από τους οραματιστές και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φαντασίας Φαντασμαγόρια. Ντεμπούτο του στη συγγραφή ήταν το 2015 το Νοέμβριο από τις εκδόσεις Momentum, το βιβλίο που κυκλοφορείται μέχρι την τελευταία του ανάσα. Το Γενάρη του 2016 συμμετείχε στο συλλογικό έργο «Ψήθυρη μέσα στη νύχτα» για λογαριασμό του site Νυκτοφίλια. Κατέλαβε την πρώτη πολύ τιμητική θέση ανάμεσα σε 130 διαγωνιζομένους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό των εκδόσεων «Ανάτυπο» με θέμα το άγνωστο και συμμετείχε και στο αντίστοιχο συλλογικό έργο. Και το Μάρτιο του 2017, από τις πρωτότυπες εκδόσεις Πηγή, κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο του, για το οποίο βρισκόμαστε εδώ σήμερα, το Τρίπτυχο των Ευχών. Ενώ τον ίδιο μήνα συμμετείχε σε δύο ακόμα συλλογές διηγημάτων. Καλό τάξιδο, καλή συνέχεια. Αυτά τα ολίγα, τα εισαγωγικά. Παρακαλούμε την Βούλα του Κοτσάλου να μας διαβάσει ένα απόσπασμα. Της Καστόνη ήταν η αγορά ψωμιού από τον μοναδικό φούρνο της Τρίπης, αφού πίσω από αυτό το φαινομενικά απλό εγχείρημα κρύβονταν τρεις μπελάδες μαζεμένοι. Το αρτοπλοείο βρισκόταν στην πλατεία του χωριού, εκεί που τις πρωινές ώρες κυκλοφορούσαν ένα σωρό ακόμη συγχωριανίτης, έτοιμοι να φορέσουν τα κοροϊδευτικά τους προσωπία και να την περιγελάσουν στην παραμικρή ευκαιρία. Ιδιοκτήτης του ήταν ο Ιορδάνης Γένος, ο μαέστρος αυτών των μαζικών κλεβασμών προς το πρόσωπό της. Δίπλα ακριβώς ήταν το παντοπολείο του Μιχάλη Στρατέλη, του μοναδικού άντρα που η ίδια δεν ήθελε να τη βλέπει να γελιοποιείται. Είχε αναλογιστεί πολλές φορές πόσο καλύτερα θα ήταν αν μπορούσε να ζυμώνει το ψωμί από μόνη της στο σπίτι. Το ιδανικό σενάριο, ωστόσο, θα ήταν να μπορούσε να το καταργήσει εντελώς από το ημερήσιο πρόγραμμά της, από την Τρίπη ή ακόμα και από το λεξικό της ζωής.
Το συγκεκριμένο δευτεριάτικο πρωινό, η γνώριμη χλεβαστική έκφραση του αρτοποιού βρέθηκε κολλημένη στη σκέψη της από τη στιγμή που άνοιξε τα μάτια της και αμέσως ανησύχησε. Σχεδόν κατά κανόνα, τα προαισθήματα αυτού του είδους της έβγαιναν αληθινά. Ήταν σαν για κάποιο ανεξήγητο λόγο να μετουσιώνονταν αυτούσια σε καταστροφικές καταστάσεις από εκείνες που επιθυμούσε να ξεχάσει με το που τις βίωνε. Μόνο που κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε ποτέ. Παρέμεναν πάντα ανεξίτηλες στη σκέψη της, είχαν μάλιστα και την τάση να ενώνονται αναμεταξύ τους σαν παιδικά του πλάκια που σταδιακά είχαν δημιουργήσει στην ψυχή της ένα δυσθεώρητο κάστρο στεναχώριας με εκείνη την ίδια βασίλισσά του φορώντας την κορώνα της ντροπής. Δεν ήταν πάντοτε παχύσαρκη, το κάθε άλλο. Στα 12 χρόνια της ήταν τελείως λεπτή. Αν δεν ήταν άρρωστη την τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς, θα είχε συμμετάσχει και αυτή στο χορευτικό της τάξης της κατά την αποχαιρετιστήρια παράσταση, φορώντας ένα από εκείνα τα φορέματα μπαλαρίνας που είχαν βάλει και οι συμμαθήτριές της. Τότε το μοναδικό της πρόβλημα ήταν ότι ήταν σχετικά άσχημη, μια και κουβαλούσε εκ γενετής ένα ιδιαίτερο σμίγμα χοντροκομμένων χαρακτηριστικών σε ένα μικροκαμωμένο πρόσωπο. Σε εκείνη την ηλικία όμως, η εικόνα της δεν ήταν καταδικαστική. Οι συμμαθήτριές της βέβαια είχαν αρχίσει ήδη να της κολλάνε διάφορα κοροϊδευτικά προσωνύμια, αλλά αυτά προφέρονταν αραιά και πού. Τα αγόρια πάλι, όντας πιο παιδιά ακόμη και με βραδύτερη ένταξη στην ταραγμένη εφηβεία, απλώς δεν της έδιναν καθόλου σημασία. Το γυμνάσιο όμως ήταν κάτι το διαφορετικό. Οι ερωτικοί παλμοί άρχισαν πια να γονούν τα αισθητήρια των συμμαθητών της πιο έντονα και τότε τα προσωνύμια προς το πρόσωπό της πολλαπλασιάστηκαν θεαματικά. Από το σχετικά άσχημη, που ήταν στην πραγματικότητα, μέχρι την γλίτσα των υπονόμων που της είχε ξεφουνήσει μια φορά ο τότε συμμαθητής και νυν αρτοποιός Ιορδάνης Γένος, η απόσταση ήταν πραγματικά δυσθεώρητη. Στην αρχή προσπάθησε να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς παριστάνοντας την αδιάφορη, αλλά όταν διαπίστωσε ότι κάτι τέτοιο δεν αρκούσε, προσπάθησε να τους ανταποδώσει. Σύντομα κατάλαβε όμως ότι ούτε αυτό θα την βοηθούσε και έτσι σταδιακά άρχισε να περιθωριοποιείται συνειδητά, φροντίζοντας κυρίως να καταφτάνει στο σχολείο τελευταία και να φεύγει πρώτη. Το κακό όμως ήταν ότι ακόμη και έτσι υπήρχαν και τα διαλύματα ανάμεσα στις διδακτικές ώρες. Και για να μην μένει ούτε και τότε εκτεθειμένη στους κλεβασμούς των συμμαθητών της, αποφάσισε να πηγαίνει και να κρύβεται εντός του κυλικίου του σχολείου. Τότε ήταν που έγινε και το μεγάλο κακό. Ο οργανισμός της αποφάσισε να ορθώσει αυτοβούλος και μία επιπλέον άμυνα, η οποία όμως ήταν λανθασμένη και καταστροφική. Το έριξε στο φαγητό, με το προφανές της πρόβλημα να είναι ότι ένα σωρό ανθυγιεινές λιχουδιές βρίσκονταν πάντα σε απόσταση αναπνοής από τις παλάμες της. Και αν στην αρχή έτρωγε και από κάτι μόνο στο πρώτο ή στο τελευταίο διάλειμμα, σταδιακά έφτασε να το κάνει σε όλα. Σύντομα, το συνεχόμενο φαγητό έγινε αναγκαίο για εκείνη. Με αποτέλεσμα να τελειώσει το γυμνάσιο με 30 επιπλέον κιλά, έχοντας γίνει πρώτα υπέρβαρη και μετά παχύσαρκη. Ατενίζοντας πια τον κόσμο με το 1,60 και κουβαλώντας το κορμί της κοντά στα 88 κιλά, όταν πήγε στην πρώτη λυκείου, τα προσωνύμια μοιραία άλλαξαν ξανά και έγιναν ακόμα πιο καυστικά. Ο τρίτος της Μπελάς εμφανίστηκε την ίδια χρονιά. Δίπλα στην εκφύσεως μέτρια εμφάνισή της και τα παραπανήσια κιλά, ήρθε και κόλλησε και η εφηβική ακμή. Εξαπλώθηκε στο πρόσωπό της ραγδαία, σαν τα σπυράκια της να ήταν σταγόνες νερού που έσκαγαν η μία δίπλα στην άλλη σε μια απογευματινή καλοκαιρινή καταιγίδα. Αυτό φυσικά έδωσε τροφή για επιπλέον σχόλια σε κάθε επίδοξο κλεβαστή της, με πρώτο και καλύτερο τον Ιορδάνη Γένο, που ειδικά όσο ήταν οι συμμαθητές,
φρόντιζε να τις καρώνει και από μια κακόγουστη φάρσα κάθε μέρα. Ευχαριστούμε, Βίλια. Ο Αλέξανδρος Αφρυντίδης θα μας πει περισσότερα για το βιβλίο. Για όσους δεν γνωρίζετε, ο Αλέξανδρος είναι συγγραφέας και πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μαρίδας. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε εδώ μια όμορφη παρέα, περισσότεροι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, οπότε δεν χρειάζεται πολλές τοπικότητες. Τον Γιώργο τον γνώρισα τους τελευταίους μήνες, όμως είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και εντυπωσιασμένος, θα έλεγα, αφού διάβασα πλέον για το βιβλίο του, γιατί ένας ακόμα νέος άνθρωπος από τον ομό μας γράφει και μάλιστα γράφει πολύ αξιόλογα. Οπότε θα σας πω τι αποκόμισε εγώ τώρα από το τρίπτυχο των ευχών, αφού διαβάσαμε βέβαια τι έχει υποστεί η προηρωή, βέβαια, η Καστόνη. Το τρίπτυχο των ευχών του Γιώργου Δάμψιου είναι ένα μυθιστόρημα φαντασίας που το διαπερνούν διάφορα φιλοσοφικά αλλά και ανθρωπιστικά ζητήματα. Ο κυρίως κορμός του βιβλίου θυμίζει γνωστά μοτίβα υποθέσεων όπως το αλίμονο στους νέους του Σακελάριου και Γιαννακόπουλου, αλλά και το πιο σύγχρονο δικηγόρος του διαβόλου, του συγγραφέα Άντριου Νάιντερμαν. Άνθρωποι που κλείνουν συμφωνίες με τον διάβολο προκειμένου να αποκομίσουν προσωπικά ωφέλη, να ανέλθουν κοινωνικά ή απλά να επιτύχουν την πολυπόθητη καλέσθητη εξωτερική εμφάνιση. Με αποτέλεσμα να μπλέκουν σε δύσκολες καταστάσεις και να μετανιώνουν για τις επιλογές τους όταν πλέον είναι πολύ αργά. Με τη διαφορά πως ενώ ο Χόρν γνωρίζει από την αρχή τι έχει να χάσει όταν συμφωνεί με τον διάβολο να αποκτήσει νιώτη και ομορφιά, η ηρωίδα Εύη Καστόνη του Γιώργου Δάμψιου αγνοεί τον κίνδυνο που διατρέχει και πορεύεται με μαθηματική ακρίβεια προς την καταστροφή. Ακόμα και στο αρχαίο δράμα, οι θεϊκοί νόμοι και τα όρια που τίθενται για αυτούς βρίσκονταν πάντα σε συνάρτηση με την ίδια την ανθρώπινη στάση και πορεία ζωής. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη γνώση αυτών των ορίων, την ερμηνεία των ιονών και τον καθορισμό των πράξεών του, κάτι που στο αρχαίο δράμα χαρακτηρίζεται ως τραγική επιλογή. Η ελευθερία συνεπώς του κάθε ανθρώπου έγινε στο γεγονός πως πρέπει να υπολογίζει τα δεδομένα και να αποφεύγει μόνος του τις λάθος αποφάσεις. Έτσι και η Εύη Καστόνη, ενώ ήδη τα τρομακτικά δεδομένα, αψήφισε τους κινδύνους, έπαιξε με τη φωτιά και έκανε μόνη της τη δική της τραγική επιλογή. Και όλα αυτά για να γίνει η καλύτερη, για να ικανοποιήσει το εγώ της, για να εξαλείψει με πλάγιο τρόπο όσα ο αδύναμος χαρακτήρας της δεν μπορούσε να διαχειριστεί από μόνος του. Η τραγικότητα της ηρωίδας δεν πηγάζει από την ανάγκη να λύσει ένα πρόβλημα ανυπέρβλητο. Με θέληση, αυτοπεποίθηση και προσωπική προσπάθεια θα μπορούσε να τα καταφέρει και χωρίς τη βοήθεια ενός αγνώστου υπερφυσικού συντελεστή. Προτίμησε όμως τον εύκολο δρόμο, τον δρόμο των αυτόματων λύσεων και των μακάβριων παρεμβάσεων. Σε αυτό το σημείο, ο συγγραφέας μας υπενθυμίζει το πόσο άπλιστος μπορεί να γίνει ακόμα και ο καλύτερος άνθρωπος, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Άραγε μπορούμε να εμπιστευτούμε απόλυτα τον ίδιο μας τον εαυτό. Η ηρωίδα είχε την ευκαιρία απλά να σταματήσει το κατάλληλο σημείο και να απολαύσει τα κέρδη που είχε αποκομίσει. Ωστόσο δεν της έφτανε αυτό. Την μέθησε η επιτυχία και ρίσκαρε τα πάντα. Όλα αυτά διαδραματίζονται με φόντο ένα μικρό επαρχιακό και απομονωμένο μέρος. Όχι τυχαία βέβαια, διότι εκεί όλοι γνωρίζονται. Όλα τα μυστικά κάποτε βγαίνουν στη φόρα. Όλοι οι ψήθυροι εισβάλλουν μέσα από τις καραμάδες των γειτονικών σπιτιών και γίνονται θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια. Μα αν η υπόθεση εκτελήσεται στα στενά όρια ενός ορεινού χωριού, το τέλος που μας επιφυλάσσει ο Γιώργος Δάμψιος είναι πάνω απ' όλα οικουμενικό και άκρως κινηματογραφικό. Με τη θεωρία πως ίσως κάτι τεράστιο υποβόσκηκε έξω και το αγνοούμε. Πως ίσως τα όρια του κόσμου που γνωρίζουμε δεν είναι δεδομένα και πως είμαστε πιόνια ενός άλλου μεγαλύτερου παράλληλου σύμπαντος. Η γραφή του Γιώργου Δάμψιου είναι δυνατή και σφιχτοδεμένη. Διαθέτει άρεστη περιγραφική ικανότητα και δημιουργεί έντονες σκηνές με ένα ιδιότυπο suspense ως χωραστικός σκηνοθέτης. Ακόμα και τις σκηνές του θανάτου δεν τις χαρακτηρίζει ποτέ η βιασύνη, αλλά μια μακρόσυρτη βασανιστική οπτική που τις μετατρέπει σε σοκαριστικές εικόνες ενός thriller με όλη τη σημασία της λέξης. Θεωρώ ότι ο Γιώργος έχει πολλά ακόμη να μας δώσει στο μέλλον, είτε στο συγκεκριμένο είδος που καταπιάνεται, είτε σε άλλες θεματικές που είμαι σίγουρος πως μπορεί να προσεγγίσει με ανάλογη επιτυχία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου έκανες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο που μοιράστηκε μαζί μας την οπτική του για το βιβλίο του Γιώργου. Η Βόλα Ποτσάλο
Ας μας διαβάσει ένα δεύτερο απόσπασμα του βιβλίου. Σήμερα βίωσα την πιο τραυματική εμπειρία της ζωής μου και νιώθω πιο καταραγωμένη από ποτέ. Οπότε σε παρακαλώ συντόμευε. Δεν μπορώ άλλο, είπε η Εύη. Και ήταν η πρώτη φορά από την ώρα που είχε ξεκινήσει αυτό το παράξενο μπέρδεμα που ένιωσε ευγνώμων που βρισκόταν στον κόσμο των ονείρων. Οποιοσδήποτε και να άκουγε τα τελευταία της λόγια θα την χαρακτήριζε τρελή και κάτι τέτοιο ήταν το μόνο που θα της έλειπε για να συμπληρωθεί το καρέ των ατελειών που της πρόσφευταν σε κάθε της βήμα. Εκείνος πάντως δεν έδειξε να βιάζεται και πολύ. «Κακώς θεωρείς ότι η συγκεκριμένη μέρα είναι η χειρότερη όλων των εποχών», της είπε. «Εντάξει, το πρωινό σου ομολογουμένως ήταν ένα μάτσο χάλια, αλλά μου φαίνεται πως ξεχνάς ότι λίγες ώρες αργότερα ανακάλυψες κάτι το μεγαλειώδες, κάτι το μοναδικό. Κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τελείως τη ροή της ζωής σου». «Το φυλακτό», ψέλησε η Εύη χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά και με μια ανέλπιστη χρειά ενθουσιασμού. Ασχέτως το αν έβλεπε όνειρο ή όχι, ασχέτως το αν συνομιλούσε με τον Μιχάλη ή με κάποιον άγνωστο, μόλις είχε πέσει στο τραπέζι η πιθανότητα να αλλάξει τη ζωή της. Και οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα ήταν για καλό. Όταν είσαι στο πάτο, υπάρχει μόνο μια πορεία και αυτή είναι ανωδική. «Φυλακτό», είπε και εκείνος, περισσότερο όμως σαν να μονολογούσε. «Νομίζω ότι για άνθρωπος το περιέγραψες εξαίσια». «Γιατί, σαν τι άλλο θα μπορούσε να το περιγράψει κανείς», αναρωτήθηκε η Εύη. «Εξαρτάται από το τι άλλο έχεις αποδεχτεί ότι υπάρχει στη ζωή σου», είπε εκείνος. Ασχέτως πάντως όλων αυτών των παραμέτρων στις οποίες ομολογουμένως κακώς βιάστηκα και αναφέρθηκα, δύο είναι τα βασικά που πρέπει να κρατήσεις από όσα σου είπα. Το πρώτο είναι ότι μπορώ πραγματικά να σου αλλάξω τη ζωή και το δεύτερο είναι ότι δεν ονειρεύεσαι όπως νομίζεις τόση ώρα. Αν δεν ονειρεύομαι, τότε πώς? Βρισκόμαστε μέσα στο αντικείμενο που αποκαλείς φυλακτό. Ενεργοποίησες τον δεσμό μας επειδή αποκοιμήθηκες με αυτό στην αγκαλιά σου και κοντά στην καρδιά σου. «Κοινός δεν υπάρχει στην πραγματικότητα», σχολίασε η Εύη με αναπάντεχη ηρεμία, σαν εκείνη την ώρα να μην μιλούσε για μια εξωπραγματική κατάσταση, αλλά για το αν την επόμενη θα μαγείρευε μακαρόνια ή πατάτες. «Είσαι κάτι σαν τζίνι και το φυλακτό είναι το λιχνάρι σου, μόνο που όλο αυτό το πράγμα λειτουργεί κάπως ανάποδα, αφού τρίβοντάς το επάνω μου, μπήκα εγώ στο λιχνάρι αντί να δεις εσύ έξω?» Η αλήθεια ήταν πως εξακολουθούσε να είναι κάπως ψύχρεμη, παρά τα τόσα εξωφρενικά ξεστόμησε, επειδή παράλληλα είχε σκεφτεί και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είχε αποκαλέσει τον συνομιλητή της Τζίνι και, τα Τζίνι εκπλήρωναν ευχές. Και εκείνη ήξερε ήδη τις δικές της. Τις ήξερε πολύ καλά. «Θέλω να κάνω την πρώτη μου ευχή», είπε με ξαφνικό διάχυτο ενθουσιασμό. Εκείνος έσκασε στα γέλια. «Βασικά δεν είμαι τζίνι, οπότε είναι περιττό να δοκιμάσεις να τρίψεις καμιά γωνιά του κρεβατιού σου για να αρχίσω να κάνω μαγικά κόλπα», της είπε, όταν συνήλθε κάπως. «Είδες όμως που σου τα έλεγα και νωρίτερα. Όλα εξαρτώνται από τα βιώματα και τις εμπειρίες του καθενός. Εσύ προφανώς έχεις διαβάσει την ιστορία του Αλαντίν και έτσι μόλις συμπέρανες ότι κατοικώ σε ένα λιχνάρι που η διαρρύθμισή του είναι πιστό αντίγραφο του δωματίου σου». Η Εύη, βλέποντας τη συμπεριφορά του, απογοητεύτηκε κάπως. Όσες εκδοχές της γνωστής ιστορίας και να είχε διαβάσει, το Τζίνι δεν συμπεριφερόταν έτσι. «Μη στεναχωριέσαι», της είπε εκείνος. «Αν σου κακοφαίνεται λιγάκι, είναι επειδή το όλο πράγμα δεν λειτουργεί με τον τρόπο που θα μπορούσες να αποδεχτείς ευκολότερα. Εσύ τρίβεις και εγώ βγαίνω από το λιχνάρι μου και εκπληρώνω. Αλλά γιατί τελικά πρέπει να είναι για κακό αν λειτουργεί διαφορετικά? Το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που μετράει?» Η Εύη έγνεψε καταφατικά. «Ωραία λοιπόν», της είπε εκείνος. «Οπότε άκου την απλουστευμένη εκδοχή της συμφωνίας μας. Όσο εσύ θα βρίσκεσαι στον κόσμο που γνώριζες ως τον μοναδικό μέχρι τώρα,
θα μου κάνεις μερικά θελήματα και εγώ για αντάλλαγμα θα εκπληρώνω τις επιθυμίες σου. Ναι, αλλά είναι άλλο να μου ζητάς να μεταφέρω καραμέλες από το πόλι στο Μανάβι και άλλο να κλέψω την καραμπίνα του πατέρα μου και να σκοτώσω το γείτονα. Μιχάλη, Μάικ, πρέπει να γίνεις πιο κατατοπιστικός. Φυσικά και δεν πρόκειται να σε βάλω να σκοτώσεις βρέδι, ούτε πρόκειται ποτέ να σε αναγκάσω να κάνεις κάτι πριν το ακούσεις. Κάθε φορά που θα συνεργαζόμαστε θα το κάνουμε επειδή το αποφάσισες εσύ. Η σειρά δηλαδή είναι τόσο απλή που μπορώ να σου την περιγράψω ακόμη και με τέσσερις λέξεις. Πρόταση, συμφωνία, εκτέλεση, αντάλλαγμα. Η Εύη απέμεινε σκεπτική αφού εκείνος είχε ξεκάθαρα δίκιο. Με αυτόν τον τρόπο η επιλογή θα ήταν κάθε φορά δική της. Ποτέ δεν θα του χρωστούσε χάρη για να οφείλει να την εκπληρώσει με τη βία και με κάτι που δεν θα ήθελε. Είσαι έτοιμη να κάνεις κάτι γελίο για να γλιτώσεις μια και καλή από τα εξανθήματά σου, τη ρώτησε εκείνος. Δεν μπορείς να με κάνεις με μιας όμορφη. Μπα, θα χρειαστούν τρεις ευχές για να γίνει κάτι τέτοιο, της είπε εκείνος, συνεχίζοντας να χαμογελά. Μία για τα εξανθήματα, μία για το περιττό βάρος και μία για να σε ομορφύνω για τα καλά. Τζιν, δεν είπες ότι είμαι. Παρακαλούμε την Ευαγγελία Παπανίκου, συγγραφέας, να μας δώσει τη δική της οπτική για το βιβλίο του Γιώργου. Η Ευαγγελία έχει πηγή έμπνευση στην ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, τα οποία και θέλει να αναδείξει μέσα από το έργο της τόσο στους μεγάλους όσο και στα παιδιά. Είναι συνδιοργανώτρια του Φεστιβάλ Φαντασίας Θεσσαλονίκης Φαντασμαγόρια. Επίσης, το πρώτο βιβλίο της Ευαγγελίας, «Η Ωραιοτάτη και οι Εννέα Μούσες», από τις πρώτες εκδόσεις πηγή, βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό λογοτεχνίας Interartia International Festival το 2014. Γεια σας και από μένα. Είναι η δεύτερη φορά που θα μιλήσω για το βιβλίο. Επειδή ανέφερε ο Αλέξανδρος για το αρχαίο δράμα που του θύμισε, στην προηγούμενη μου ομιλία είχα αναλύσει το βιβλίο βασισμένο στη δομή της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Σήμερα έχω διαφορετική ομιλία όμως. Όπως συμφωνώ απόλυτα, έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Το τρίπτυχο των ευχών και υπό την οπτική γωνία ενός απολύτως αριστοτεχνικά δοσμένου γυναικείου χαρακτήρα, ο Γιώργος Δάμψιος κρύβει με μοναδική ευφυΐα πολλά περισσότερα από ό,τι υπολογίζαμε ή μπορούσαμε να φανταστούμε πίσω από φαινομενικά απλά θελήματα ή ανταλλάγματα μιας οντότητας. Μας αρπάζει και μας παρασύρει ολοκληρωτικά σε ένα οδηπορικό υπαρξιακής και εσωτερικής αναζήτησης, ενώ διαβαίνουμε μονοπάτιας παραμένα με απόλυτους πειρασμούς. Μέσω της πλοκής της ιστορίας, ο συγγραφέας βάζει δολώματα και παγίδες, προβληματίζει και οθεί σε σκέψεις δύσκολες και σύνθετες, προκαλώντας να ταυτιστεί ο αναγνώστης με την ηρωίδα και να αναρωτηθεί για τα όρια της ανθρώπινης θέλησης του καλού και του κακού, τη δύναμη του έρωτα, της αυτοθυσίας και της αυταπάρνησης και πώς μπορούν τελικά να κάπτονται οι αντιστάσεις και οι ηθικές αξίες που θεωρούνται υπό άλλες συνθήκες σταθερές και οι επιλογές συγκεκριμένες. Το βιβλίο περιλαμβάνει εσωτερικούς μονολόγους των ηρώων, αλλά κυρίως της κεντρικής ηρωίδας, που κινεί τα νήματα και την περιπέτεια και όχι απλά συνυπάρχει στην ιστορία, ως κάποιες επιπρόσθετες σκέψεις. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι πιο δύσκολο στη συγκεκριμένη περίπτωση του τρίπτυχου των ευχών για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι εσωτερικοί μονόλογοι είναι καθοριστικοί για την πλοκή της ιστορίας και πρέπει να κρατήσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Ο δεύτερος λόγος είναι η αντικειμενική δυσκολία για έναν συγγραφέα να δει και να αποδώσει σωστά την οπτική γωνία του αντίθετου φίλου με το δικό του, ειδικά σε κεντρικό του ήρωα και ειδικά σε αυτό το ιδιαίτερο ύφος εκτεταμένου εσωτερικού μονόλογου αντιρωίδας, δηλαδή ηρωίδας, που είναι αντικειμενικά λάθος, αλλά συμπάσχουμε και ταυτιζόμαστε μαζί της. Και ο συγγραφέας τα καταφέρνει και τα δύο εξαιρετικά. Η ιστορία σε συνεπέρνει, η διάλογη είναι γρήγορη, ενώ σε ένα παιχνίδι με τις λέξεις, ο συγγραφέας κρύβει πολλά βαθιά νοήματα με ιδιαίτερη εξυπνάδα. Υπάρχουν ακόμα μεγάλα διλήμματα και δύσκολες αλήθειες που συνοδεύουν τον αναγνώστη, καθώς το βάθος των χαρακτήρων των ηρώων και οι ολοκληρωμένες σκέψεις είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό του βιβλίου.
Η ιστορία η ίδια είναι επίσης πολύ πρωτότυπη και μπορούμε να την εκλάβουμε όπως είναι ή δίνοντας μια συμβολική έννοια σε αυτήν. Στοχεύει στις ευαισθησίες του καθενός μας και δίνει τροφή για σκέψη, ειδικά για τα μεγάλα ανθρωπολογικά προβλήματα διαχρονικά, που είναι κάτι που υπάρχει στις τραγωδίες, όπως αυτό της δικαιοσύνης, της αντικειμενικότητας, της κουλτούρας μας, δηλαδή η σχέση του ατόμου με τον κόσμο, της κοινωνίας μας, δηλαδή η σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους, τη σχετικότητα των αξιών μας, την αρχισιστική αλαζονία, την απληστία μας και όλα αυτά αναζητώντας έναν κοινό παρονομαστή της ανθρώπινης μοίρας και εντοπίζοντας τα οικουμενικά γνωρίσματα της ανθρώπινης φύσης. Η Δρύπη είναι το φανταστικό χωριό όπου εξελίσσονται τα γεγονότα και όπου ζουν οι ήρωες, αλλά ίσως δεν είναι και τόσο φανταστικό τελικά. Στο Τρίπτυχο των Ευχών αναλύεται εκτενώς ο χαρακτήρας των δρόντων προσώπων και των ποιών της συμπεριφοράς τους με μια ποικιλία εκφραστικών μέσων, όπως εσωτερικών και εξωτερικών διαλόγων, αλλά και περιγραφών. Οι αναδρομές στο παρελθόν ήταν απολύτως πετυχημένες και εμπαθύνουν στην ιστορία και στους χαρακτήρες. Ο Γιώργος Δάμψιος σε αυτό το βιβλίο δίνει ρεσιτάλ με τις ιδέες και τις σκέψεις των προσώπων, αλλά και με την επιχειρηματολογία τους, οι οποίες έχουν όλες διαχρονικό χαρακτήρα και ύφος. Στο βιβλίο παρουσιάζεται και αντικατοπτρίζεται και ένα ομοίωμα, συμβολικό στην ιστορία, αλλά και κατ' επέκταση συμβολικό σε εμάς τους ίδιους. Είναι πολύ μυστηριώδες και ζωντανό που ο καθένας μας μπορεί να του δώσει τη δικιά του υπόσταση, ίσως και να είναι η προσωποποίηση της φωνής της συνείδησής μας ή η προσωποποίηση της φωνής του κρυφού μας πόθου, διαφορετικού για τον καθένα μας, όπως και της ηρωίδας. Στο Τρίπτυχο των Ευχών υπάρχουν διάφορα επίπεδα στα οποία διαδραματίζεται η ιστορία και είναι επίσης συμβολικά, συλλογικά ή ατομικά, πραγματικά ή μεταφυσικά, αληθινά ή ονειρικά, αλλά θα σας αφήσω να τα ανακαλύψετε μόνοι σας και να δώσετε το δικό σας νόημα σε αυτό. Η πορεία της ιστορίας στο Τρίπτυχο των Ευχών καθορίζεται από την αύξηση του δραματικού στοιχείου καθώς προχωράει η ιστορία. Και μέσα σε όλα αυτά δεν λείπει το σαρκαστικό χιούμορ του συγγραφέα, που το ακούσατε και στα αποσπάσματα, που όχι μόνο αποφορτίζει δύσκολα σημεία της ιστορίας, αλλά προκαλεί και τρομερούς προβληματισμούς για όλα τα στερεότυπα της ζωής μας, κυρίως αυτά που νομίζουμε ότι δεν έχουμε. Ο Γιώργος Δάμψιος στο Τρίπτυχο των Ευχών, με την αναπαράσταση καταστάσεων και αντιδράσεων, όπως αγάπη, πόνος, μίσος, εκδίκηση, ιδιοτέλεια, αυτοθυσία, εγωισμός, ναρκισισμός, διευρύνει τις γνώσεις του αναγνώστη για την ανθρώπινη φύση. Η συναισθηματική συμμετοχή του αναγνώστη στα διαδραματιζόμενα γεγονότα με την αποκατάσταση της κοινωνικής ισορροπίας και της ηθικής τάξης οδηγεί τελικά στη λύτρωση. Διαπιστώνουμε μέσω του ίκτου και του φόβου που νιώθουμε για την πάσχουσα ηρωίδα ότι ο αγώνας και ο ηρωισμός, ακόμη και αν υπάρχουν τραγικές εκβάσεις, συνδέονται αναπόσπαστα με την ανθρώπινη κατάσταση και παραδειγματιζόμαστε και μαθαίνουμε αναλόγως. Η πλοκή στο Τρίπτυχο των Ευχών έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας τραγωδίας, με περιπέτεια κατά την οποία αφενός υπάρχει μεταστροφή της τύχης των ηρώων και αφετέρου υπάρχει μετάβαση των ηρώων και μαζί και των αναγνωστών από την άγνοια στη γνώση. Ο συνδυασμός αυτών των δύο στοιχείων θεωρείται ιδανική περίπτωση για να γίνει πιο δραματική μια ιστορία, όπως συμβαίνει και στο Τρίπτυχο των Ευχών. Η δραματικότητα επιτείνεται μάλιστα με την τραγική ηρωνία, την οποία έχει φροντίσει να συμπεριλάβει ο συγγραφέας με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Και έτσι, ως αναγνώστες, γνωρίζουμε κάποια αλήθεια την οποία αγνοούν τα πρόσωπα της τραγωδίας. Σε συνδυασμό με τις πολλές ανατροπές, η ιστορία αποδίδεται με ένα πολύ ιδιαίτερο ύφος συνολικά. Ο συγγραφέας δουλεύει με το σχήμα Ίδρυς Άτι Νέμεσης Τύσης. Ως προς την Ίδρυ, το χαρακτηριστικό με το οποίο ταυτίζεται η ηρωίδα μας είναι η αλαζονία, η οποία υποδηλώνει ασέβεια και περιφρόνηση του μέτρου και των ορίων που διέπουν τις ανθρώπινες πράξεις στο πλαίσιο της τάξης του σύμπαντος. Βέβαια, δεν της λείπει και η απληστία. Ως προς την Άτη, η ηρωίδα μας πέφτει σε παραλογισμό και απερίσκεπτη παρόσμηση που προκαλείται από πλάνη και τύφλωση που της στέλνεται από δυνάμεις ανώτερές της ή μήπως από την παγίδα που βάζει ίδια στον εαυτό της. Ως προς την έμεση και την δύση, δηλαδή τη δικαιοσύνη και την τιμωρία που αποδόθηκε, θα τα δείτε λεπτομερώς μόνοι σας. Η κάθαρση έρχεται στο τέλος να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο κατά τον οποίο ως αναγνώστες παραδειγματιζόμαστε από τις πράξεις και τα παθήματα των ηρώων και μαθαίνουμε για αποφυγή παρόμοιων και ανάλογων πράξεων και παθημάτων. Η ιστορία σε τυλίγει σε ένα δετερμινιστικό κλίμα και σε μια κλειστοφοβική ατμόσφαιρα εξ αρχής.
αναδεικνύει σοβαρά κοινωνικά θέματα σε συνδυασμό με το βάθος των χαρακτήρων και των ηρώων που τα ζουν. Τα γεγονότα διαδραματίζονται στα όρια του πραγματικού κόσμου, με το μεταφυσικό μυστήριο να αιωρείται πάνω από τον αναγνώστη και να τον στοιχιώνει τελικά η έκβαση των ιστοριών. Και μέσα σε όλα αυτά δεν θα μπορούσε να λείπει και ο έρωτας, ο οποίος οδηγεί και καθορίζει τη συμπεριφορά του ερωτευμένου ατόμου προς το αντικείμενο του πόθου του, αλλά και προς τους υπόλοιπους γύρω του. Αλλά κυρίως προς τον ίδιο τον εαυτό. Συμπάσχουμε, ταυτιζόμαστε με όλους τους ήρωες, αλλά ιδιαίτερα με τους ερωτευμένους ήρωες και ιδιαίτερα μέσα σε ένα απόλυτο αιτιοκρατικό περιβάλλον. Αγωνιούμε για την έκβαση του έρωτά τους, αναγνωρίζοντας μερικές φορές ως εξωτερικοί παρατηρητές από νωρίς και το προδιαγεγραμμένο που αυτοί αδυνατούν να δουν. Συμμεριζόμαστε την ελπίδα τους και αναρωτιόμαστε αν το αποτέλεσμα θα είναι ολέθριο ή σωτήριο. Θα τους οδηγήσει στην κόλαση ή στον παράδεισο. Δεν απομένει παρά να διαβάσετε το βιβλίο για να δείτε πού θα οδηγηθείτε κι εσείς μέσα από ένα εντυπωσιακό ταξίδι συναισθημάτων. Συνοψίζοντας, ο Γιώργος Δάμψιος περιγράφει απόλυτα το αδιέξοδο της ηρωίδας μέσα στο ορεινό απομονωμένο χωριό με τα καλά προφυλαγμένα μυστικά. Φύγει μια πληθώρα κοινωνικών θεμάτων, όπως η γυναικεία κακοποίηση, ο εκφοβισμός του ατόμου σε διάφορα στάδια της ζωής και της κοινωνίας, η δυναμική της οικογένειας, τα ανθρώπινα πάθη, η κατάληξη των ανθρώπων και οι επιπτώσεις τους σε άλλους όταν αυτοί δεν ακολουθούν τις επιλογές τους εξ αρχής. Ως αναγνώστες ή θεατές, συμπάσχουμε και συμπαθούμε την ηρωίδα, αλλά δεν πάβουμε να προβληματιζόμαστε για τις επιλογές της, καθώς και για τις δικές μας επιλογές αν ήμασταν στη θέση της. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η γραφή του Γιώργου Δάμψιου, αλλά και η ιστορία του Τρίπτυχου των Ευχών και η Κλιμάκωση παραπέμπουν σε μια αυθεντική γραφή που συναρπάζει. Γιώργο, θα ήθελα να σε συγχαρώ για το τόσο αξιόλογο βιβλίο σου και να σε ευχαριστήσω πολύ για την τιμή να μιλήσω για αυτό σήμερα, αν μην φορά. Και να μοιραστώ τα συναισθήματα που ένιωσα όταν το διάβαζα. Τέτοια βιβλία όπως το Τρίπτυχο των Ευχών αξίζουν την προσοχή μας και δεν πρέπει να περνάνε απαρατήρητα. Ευχαριστούμε που μας στηρίζετε στην ανάδειξη του βιβλίου, της λογοτεχνίας και της φιλοδομασίας γενικότερα. Ελπίζω να σας κούρασα. Φανερώνει ότι το βιβλίο αυτό σχετίζεται με μια ηρωίδα η οποία στην αρχή της ιστορίας είναι νιώθει πραγματικά πάρα πολύ άσχημη η ίδια και ότι θέλει οπωσδήποτε να βελτιωθεί. Οπότε λοιπόν όταν της βρίσκεται μια αναπάντεχη ευκαιρία για να το κάνει αυτό το πράγμα, ξεκινάει και από εκεί και πέρα διαπιστώνει ότι μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Μόνο που αυτό έχει ένα τίμημα, σε κάθε φορά έχει από ένα τίμημα, οπότε αρχίζει και σκέφτεται πότε θα σταματήσει. Με το θέμα να είναι ότι όσο πιο πολύ κάποιος άνθρωπος, κάθε άνθρωπος που μας κλαίνεται, αρχίζει μετά να δυσκολεύεται να σταματήσει την άνοδό της. Οπότε το βιβλίο αυτό που εξετάζει είναι αυτή η γυναίκα που θα σταματήσει όταν έχει την ευκαιρία να αλλάξει πάρα πολλά. Με ένα δύσκολο και σκληρό κόστος. Αυτό είναι στην ουσία το όλο κόστος του βιβλίου. Το μέρος που εξελίσσεται, που είναι ένα φανταστικό χωριό της Μαθίας, το οποίο αν υπήρχε στην πραγματικότητα θα ήταν, ας πούμε, κάπου πάνω από το Σέλι, όπως πάνω Σέλι, κάπου πολύ ψηλά δηλαδή, το οποίο φυσικά αυτό λειτουργεί φοιτητές. Η τοποθεσία λειτουργεί φοιτητές εκεί πέρα. Είναι τοποθετημένη εκεί φοιτητές για να τη δυσκολέψει κι άλλο. Όπως είπε ο Αλέξανδρος προηγουμένως, είναι όλοι γνωστοί μεταξύ τους. Όποιος έχει ζήσει σε χωριό ξέρει πολύ καλά πόσο σφιχτά είναι ένα πράγμα σε ένα χωριό, γιατί είναι όλοι γνωστοί μεταξύ τους. Το ζούμε ακόμα. Οπότε και αυτό ήταν ένας μοχλός πίεσης για την κοπέλα. Είναι σε ένα χωριό που όλοι την ξέρουν. Οπότε αυτή την ασχήμια που νιώθει, ξέρει ότι τη βλέπουν όλοι. Αυτή είναι η ουσία όλο το concept.